Αφιερωμένη συνάντηση, μηνιαία συνάντησή μας, όπως κάθε μήνα έτσι και σήμερα, προσπαθούμε αυτές τις συναντήσεις να τις συνδυάζουμε και με κάποιο γεγονός. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, είναι η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Τιμούμε αυτή την ημέρα. Έχουμε εδώ μαζί μας και τη διευθύντρια αιματολογικού, την κυρία Τασία Παρασκευοπούλου, η οποία θα σας μιλήσει για τα θέματα της αιμοδοσίας και για το νοσοκομείο μας και γενικότερα. Εγώ για αυτό το θέμα θα ήθελα να σας πω ότι πόσο σημαντικό είναι όλοι να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα, η νέα διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, η κυρία Ματσούκα, είχα διαβάσει πρόσφατα ότι έκανε μια προσπάθεια χρησιμοποιώντας και τα social media με κάποια μηνύματα το χειμώνα που είχαμε κάποιες ελλείψεις αίματος εκεί και έστειλε κάποια μηνύματα σε πολλούς υποψήφιους ομοδότες και αμέσως συγκεντρώθηκε η ποσότητα του αίματος που χρειαζόμασταν. Έτσι δεν είναι? Γίνεται λοιπόν μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και πρέπει όλοι να βοηθάμε. Πάντως να ξέρουν οι πολίτες ότι τα νοσοκομεία και το δικό μας νοσοκομείο πάντα έχει επάρκεια αίματος και μην στεναχωριούνται που δίνουν μερικές φορές σε κάποιες εκκλησίες, σε κάποιους συλλόγους και γίνεται όλα, έρχονται εδώ και όλο το αίμα είναι για όλους. Η σημερινή ημέρα, η 14η Ιουνίου, έχει κλιμαθετηθεί σαν η Παγκόσμια ημέρα του εθελοντή αιμοδότη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάθε χρόνο προωθεί με παγκοσμίες εμβέλειας μηνύματα για την ευαισθητοποίηση του κόσμου για την εθελοντική αιμοδοσία. Φέτος το μήνυμα που έχει εφαρμόσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι «Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά». Και έχει σκοπό να προβάλλει τη συστηματική ανάγκη για αίμα και όχι μόνο σε περιόδους κρίσης. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το αίμα δεν έχει υποκατάστατα, δεν έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε κάποιο υποκατάστατο του αίματος. Οπότε μόνο η αιμοδοσία αποτελεί τη βάση του αιμοδοτικού συστήματος. Γι' αυτό η ενημέρωση, η προσέλκυση και η ένταξη αιμοδοτών την αιμοδοσία αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την εφαρμογή της ιατρικής μεταγγίσεων. Δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα να βοηθηθούν οι ασθενείς παρά μόνο με το αίμα που δίνεται από τους αιμοδότες. Βασικό μέλημα όλων των αιμοδοσιών παγκοσμίως είναι να εξασφαλίσουν επαρκείς ποσότητες αίματος για να καλύψουν τις ανάγκες της σύγχρονης αιμοθεραπείας. Πέρα από αυτό όμως, πέρα από την επάρκεια του αίματος, πρέπει το αίμα να είναι και ασφαλές. Από την απαρχή της αιμοδοσίας, η ασφάλεια του αίματος αντιμετωπίζει συνεχείς προκλήσεις. Αρχικά με τη σύφυλλη, μετά με την υπατήτη βαβήτα και το μεγάλο βάμα έγινε βάβα με την εμφάνιση του AIDS. Με την εμφάνιση του AIDS ακολούθησε αναρδιάρθρωση όλων των υπηρεσιών αιμοδοσίας παγκοσμίως με σκοπό να διασφαλιστεί η ασφάλεια του αίματος και να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης λοιμώξεων με τη μετάνθηση. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν πρώτον στην διάδοση της εθελοντικής μη αμοιβόμενης αιμοδοσίας, δεύτερον, την προσεκτική επιλογή του αιμοδότη μετά από συνάντευξη και τρίτον, την τεχνολογική βελτίωση των εργαστηριακών μεθόδων ελέγχου του αίματος πριν τη μετάνθηση. Παρά όμως τις μεγάλες βελτιώσεις και εξελίξεις της μεθόδου ελέγχου του συλλεγόμενου αίματος, παραμένει ένα μικρό διάστημα, αυτό που ακούτε να λέμε παράθυρο, που είναι τα αρχικά στάδια της λίμωξης, κατά τις οποίες το αίμα είναι μεν μολυσματικό, αλλά οι εξετάσεις ελέγχου είναι αρνητικές. Οπότε οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν περισσότερο στη διάδοση της εθελοντικής μη αμοιβόμενης αιμοδοσίας και στην επιλογή του αιμοδότη, βέβαια. Τώρα, όλες οι παγκόσμιες οργανώσεις έχουν αναγνωρίσει τη σημασία της εθελοντικής μη αμοιβόμενης αιμοδοσίας και το Συμβούλιο της Ευρώπης συνιστά και προωθεί την αρχή της επάρκειας αίματος από την εθελοντική αιμοδοσία. Καθορίζει σαν εθελοντική μη αμοιβόμενη αιμοδοσία την αιμοδοσία όταν το άτομο δίνει αίμα
οικειοθελώς, αίμα ή πλάσμα ή κυταρικά στοιχεία οικειοθελώς και δεν αμείβεται γι' αυτό, είτε με χρήματα είτε με κάποιο άλλο μέσο που θα θεωρηθεί ότι υποκαθιστά τα χρήματα. Γι' αυτό το τελευταίο περιλαμβάνεται και η άδεια από την εργασία πέραν του χρόνου που απαιτείται για την μετάβαση προς και από την αιμοδοσία και το χρόνο που χρειάζεται η διαδικασία της αιμοδοσίας. Ο λόγος που επιδιώκουμε την καθολική κάλυψη από θελοντικό αίμα είναι η ασφάλεια του μεταγγιζόμενου, του ασθενή, με την αποφυγή μετάδοση των υιογενών λοιμώσεων. Σε επανειλημμένες μελέτες έχει αποδειχθεί ότι το ασφαλέστερο, η ασφαλέστερη αιμοδότηση είναι οι εθελοντές αιμοδότες, γιατί αυτοί προσέρχονται αυτοβούλους και ανιδιοτελώς να δώσουν αίμα, οπότε δεν έχουν κάποιο λόγο να κρύψουν στοιχεία για την υγεία τους ή για τον τρόπο ζωής τους, τα οποία θα μπορούσαν να τους καταστήσουν κατάλληλοι για αιμοδοσία. Επίσης, οι τακτικοί εθελοντές, με τους τακτικούς εθελοντές αιμοδότες διασφαλίζεται και η καλή υγεία τους. Αφενός με τον έλεγχο που γίνεται πριν την αιμοδοσία και αφετέρου με τον τακτικό ετήσιο προληπτικό έλεγχο που γίνεται στους εθελοντές αιμοδότες. Σήμερα, αν και ο αριθμός στη χώρα μας, αν και ο αριθμός των εθελοντών αιμοδοτών έχει αυξηθεί, δεν έχουμε καταφέρει να καλύψουμε όλες τις ανάγκες μας με αίμα από εθελοντές αιμοδότες. Έχουμε μια προοδευτική αύξηση, δηλαδή το 2004 το 44% του προσφερόμενου αίματος ήταν από εθελοντές αιμοδότες, ενώ το 2015 το ποσοστό αυτό έχει φτάσει στο 58%. Δηλαδή, έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Η χώρα μας, με πληθυσμό 10,5 εκατομμύρια, συλλέγει περίπου ετησίως 550.000 φιάλες αίματος. Και εισάγει και 25.000, δεν φτάνουν αυτές, εισάγει και 25.000 μονάδες αίματος από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό. Η Ελβετία, με 8,5 εκατομμύρια πληθυσμό, συλλέγει 320.000 μονάδες. Είναι εντυπωσιακό γιατί μια τόσο σημαντική συλλογή αίματος δεν απαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες μας. Γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε προσφορά αίματος, δηλαδή στη χώρα μας δεν υπάρχει έλλειψη ανθρωπιάς και κοινωνικής αλληλεγγύης. Αυτό που λείπει είναι ένα οργανωμένο σύστημα προώθησης της εθελοντικής αιμοδοσίας σε εθνικό επίπεδο. Εδώ στο Παναθηναϊκό, κύριε Βασιλοπούλο, έχει αυξηθεί ο αριθμός τα τελευταία χρόνια των εθελοντών που προσέρχονται για... Ναι, αργά και σταθερά αυξάνεται. Αργά και σταθερά. Δεν έχουμε φτάσει τα επιθυμητά επίπεδα. Κατά πόσο συμβάλλουν κάποιες εθελοντικές οργανώσεις που διοργανώνουν αιμοδοσίες σε συνεργασία με το Πανεργατικό Νοσοκομείο και με εσάς, έτσι ώστε να υπάρχει αρκετή προσέλευση κόσμου? Οι σύλλογοι βοηθάνε πάρα πολύ την αύξηση της προσφοράς του εθελοντικού αίματος. Όταν συνεργάζονται με την αιμοδοσία, αποδάσκονται τις αρχές της αιμοδοσίας, γιατί είναι πιο κοντά. Οι σύλλογοι θα έχουν κάποιον ένα-δύο άτομα υπεύθυνα, οι οποίοι θα προσελκύσουν, γνωρίζουν τον καθένα ξεχωριστά και θα μπορέσουν να χτυπήσουν την ευάξητη χορδή του για να τον προσελκύσουν, να τον ενημερώσουν, να τον προσελκύσουν και να τον τραβήξουν στην αιμοδοσία. Και σε μια μικρότερη κλίμακα, να το πάμε βάσει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, για να καταλάβει ο κόσμος πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη για αίμα. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, για παράδειγμα, πόσες φιάλες αίμα χρειάζεται? Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο συλλέγει ετησίως περίπου 3.000 φιάλες αίμα, εκ των οποίων χρησιμοποιούνται εντός του νοσοκομείου μας για τα περιστατικά τα δικά μας περίπου το 60% από αυτές τις φιάλες και το 40% αποστέλλεται στα γύρω νοσοκομεία και στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Με τη διατροφή του κόσμου που γίνεται στις σημερινές ημέρες, βλέπετε κάποια, πριν δώσει αίμα ο αιμοδότης, γίνονται κάποιες εξετάσεις. Βλέπετε να έχει αυξηθεί ή να έχει μειωθεί αυτό το ποσοστό που το απαγορεύεται να δώσει αίμα? Καθημερινά, επειδή οι απαιτήσεις για την ασφάλεια του αίματος γίνονται όλο και πιο επιτακτικές, καθημερινά μπαίνουν και καινούργια απαγορευτικά. Δηλαδή, είχαμε τα νοσήματα, τα γνωστά που ξέραμε, οι πατήτηδες,
σύφυλλη. Τώρα έχουμε τον ιό του Δυτικού Νείλου, έχουμε ελενοχία, έχουμε την όφεν των τρελών αγελάδων. Φανταστείτε πόσα απαγορευτικά υπάρχουν. Και η διατροφή παίζει ρόλο, και η διατροφή. Τι είπατε? Και η διατροφή παίζει ρόλο. Η διατροφή, όχι. Δηλαδή, η διατροφή, αυτοί που έχουν πλήρη διατροφή, δεν έχουν. Οι συνειδητοποιημένοι χορτοφάγοι, αν αναφέρεστε σε αυτού, συνήθως παίρνουν αυτά που χρειάζονται, τα συστατικά, οπότε να μην έχουν διατροφικές ελλείψεις και χαμηλό αιματοκρίτη. Και ποια θα ήταν η συμβουλή που θα δίνατε σε όσους θέλουν να δώσουν αίμα για την ώρα που έρχονται να συμπληρώσουν αυτό το πολύ σημαντικό έγγραφο το οποίο προπαιτείτε? Καταρχάς, όσοι θέλουν να έρθουν για πρώτη φορά, να μην φοβόνται. Το προσωπικό της αιμοδοσίας θα φροντίσει ότι αυτή η εμπειρία να είναι όσο το δυνατόν ευχάριστη και ασφαλής. Να είναι ξεκούραστη, να έχουν φάει 3-4 ώρες πριν ένα ελαφρύ γεύμα, να έχουν πιει κάποια υγρά. Και επίσης, επειδή τώρα με το Εθνικό Μητρό Αιμοδοτών για να λάβουν την ταυτότητα, την καινούργια, την ηλεκτρονική ταυτότητα του αιμοδότη, θα πρέπει να έχουν αστυνομική ταυτότητα μαζί του και άμπα, για να γίνεται ταυτοποίηση. Τι ώρες μπορεί να έρχεται κάποιος από το ναρκωτικό νοσοκομείο να δίνει αίμα? Ποιες είναι το ωράριο λειτουργίας της αιμοδοσίας? Δεν έρχεται κάποια. Το ωράριο λειτουργίας της αιμοδοσίας. Το ωράριο λειτουργίας είναι στις καθημερινές 8.30 με 1.30 το πρωί και 6 με 8.30 το απόγευμα και τις Σαββατοκύριακα και αργίες 9.30 με 1.30 το πρωί. Και όσον αφορά κάποια φάρμακα αναλυτικά, κυρίως αυτά που μπορεί κάποιος να πάρει στην καθημερινότητά του. Ναι, οποιοδήποτε παίρνει φάρμακα. Δεν μπορεί να δώσει αίμα. Υπάρχουν πολύ λίγες εξαιρέσεις. Μόνο υπάρχουν ορμονικά υποκατάστατα, αλλά και εκεί πάλι είναι. Όσοι παίρνουν αντιβίωση, θα πρέπει να περάσουν να συμπληρωθούν 7 μέρες μετά το πέρας της θεραπείας για να προσπαθήσουν να αιμοδοτήσουν. Όσοι έχουν ακόμα και απλό κρυολόγημα ή όσοι του κυκλοφορούν, πρέπει να περάσουν 7 μέρες μετά την αποθεραπεία για να προσπαθήσουν να αιμοδοτήσουν. Αν έχουν κάνει κάποιο χειρουργείο, να περάσουν 6 μήνες. Αν για γυναίκες που έχουν τεκνοποιήσει μετά 6 μήνες τον τοκετό και μετά το θυλασμό. Αν έχουν ταξιδέψει σε χώρες που ενδυμεί η ελονοσία, πρέπει να περάσουν 6 μήνες. Αν έχουν κάνει piercing ή τατουάζ, πρέπει να έχουν περάσει 6 μήνες. Υπάρχουν και βέβαια και κάποιοι λόγοι που για τους οποίους δεν μπορούν καθόλου να δώσουν. Είναι πολλαπλή σεξουαλική σύντροφη χωρίς προφυλάξεις, δεν επιτρέπουν την αιμοδοσία. Ή η σεξουαλική επαφή με άτομα το τελευταίο χρόνο το οποίο δεν γνωρίζεις καλά ή υποψιάζεσαι ότι μπορεί να έχει κάποιο μεταδεδόμενο νόσημα, δεν επιτρέπουν την αιμοδοσία. Αυτά είναι τα πιο αδρά